Καλησπέρα σκέες και κύριοι, είναι ακόμα μία Πέμπτη, ακόμα μία νέα εβδομάδα εδώ και όταν είναι Πέμπτη και εννέα, ξέρετε ότι είναι η ώρα για τους συμφοιτητές. Δημήτρης Κουλιώνης, εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα εδώ. Ενώνουμε τον Ευωϊκό σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε κάθε φορά την Πέμπτη και πρέπει να σου πω ότι το προηγούμενο επεισόδιο που ήταν και πρεμιέρα είχε εξαιρετικά καλή αποδοχή για την ανάλυση που κάναμε για τον πόλεμο. Νομίζω το είδες και εσύ. Και είχαμε και μηνύματα. Εγώ τα είχα και στην πρωινή ζώνη τα μηνύματα αυτά και μου δόθηκε η δυνατότητα στην πρωινή εκπομπή να αναλύσω κάποια από αυτά. Σήμερα 10, έτσι, Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με τη θλιβερή επέτειο φυσικά της 7ης Οκτωβρίου, όπου οι ένοπλοι της Χαμάς στο φεστιβάλ Σουπερνόβα στο Ισραήλ έκαναν αυτήν την επιδρομή, η οποία είχε αφήσει 1.200 θύματα ομήρους, 251 άτομα ομήρους και όλη την ανθρωπότητα εμβρότητη μπροστά σε ένα έγκλημα, το οποίο φυσικά ξεκίνησε τον ασκό του αιώλου. Και σήμερα εδώ με τον Δημήτρη θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, όπως πάντα ειλικρινή, σε αυτή μας την εκπομπή, για το πού βρισκόμαστε. Θα κάνουμε μια, Δημήτρη, μια έτσι περιήγηση, μια περιοδολόγηση σε γεγονότα σημαντικά ορόσημα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι και σήμερα, στις συνθήκες του πολέμου και βέβαια στο τι μέλη γενέστε για ένα πόλεμο που δείχνεται να μην έχει τέλος, ειδικά όσο περιμένουμε και τις αμερικανικές εκλογές. Δεν ξέρω τι αποκόμισες εσύ και γενικά στα social και αυτά για την 7η Οκτωβρίου. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και αφορά εμένα προσωπικά είναι πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός. Δηλαδή κλείσαμε σε 7 Οκτωβρίου ένα χρόνο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Πόσα γεγονότα συνέβησαν μέσα αυτό το χρόνο, τι έγινε και πώς άλλαξε ο χάρτης της Μέσης Ανατολής. Και αν μου επιτρέψει ένα έτσι φαινόμενο κοινωνιολογικό, είναι το πώς έχουμε πια συνηθίσει στη φρίκη του πολέμου. Και ειδικά όταν μιλάμε τώρα για τις χιλιάδες θύματα στη Γάζα και βέβαια τα 1.200 θύματα των Ισραηλινών σε εκείνη την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και τα αντίπεινα μετά τα Ισραηλινά, που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 42.000 ανθρώπους, Παλαιστινίους, με το μεγαλύτερο αριθμό εξ αυτών να είναι παιδιά και γυναίκες. Και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Και 2.000 Λιβανέζους, χωρίς τους 1.200 που μνημόνευσα εγώ, που ξεκινάμε, για να μην πω για τους στρατιωτικούς. Ακριβώς. Και τις δύο πλευρές. Για να μην πούμε για τους δημοσιογράφους, Δημήτρη, έχω το νούμερο εδώ. 117 επιβεβαιωμένοι νεκροί στη Γάζα. Και στα σύνορα Ισραήλ με Λιβάνο. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το φοβερό, ας πούμε, και το τρομακτικό γενικά στην ιστορία, ότι συμβαίνει σχεδόν μηχανιστικά, δεν υπολογίζει τίποτα και μας κάνει να απορούμε πολλές φορές πώς οι άνθρωποι έχουν έτσι συνηθίσει σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτή τη βία και δεν αντιδρά. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εμείς είμαστε εδώ για να αυτό θυμίζει να κάνουμε μια περιοδολόγηση. Σατυρικές εκπομπές που βλέπανε πολεμικά γεγονότα στην τηλεόραση ως πραγματικά ή ταινίες του Hollywood και όμως αυτή τη φορά βλέπουμε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε prime time είναι πραγματικά γεγονότα. Και να σου πω και την αλήθεια, η διαμεσολάβηση που γίνεται για να μην βλέπει ο κόσμος και την πραγματική εικόνα του πολέμου, δεν φτάνει τελικά σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή ο κόσμος έχει τον τρόπο και τα μέσα πλέον να βλέπει και την πραγματική εικόνα του πολέμου και αυτό βέβαια δεν ιδρώνεται αυτή κανενός. Εγώ θα ξεκινήσουμε από την 7η Οκτωβρίου. Έχω σημειώσει κάποια σημαντικά ορόσημα και θέλω έτσι να τα σχολιάσουμε μαζί για το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Έλεγα και στην εκπομπή της Τετάρτης την πρωινή ότι τελικά καταλήγουμε στην λύση των δύο κρατών ως η μοναδική λύση έτσι όπως είμαστε τώρα. Αν δεν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε έναν πόλεμο πάντα και για πάντα ολέθριο, έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική, δηλαδή ουσιαστικά ένας πόλεμος τυφλός, με τυφλή βία σε πολλά πράγματα. Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί εγώ βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου 19 Οκτωβρίου 23, έχουμε τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συμμετέχουν στις Ιράξεις. Και ξεκινάει ακριβώς ακόμα ένα μέτωπο εκεί. Εκτόξευση πυράβλων, drones. 27 Οκτωβρίου η γενικευμένη χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας με τις επιθέσεις τρομακτικές. Και την 21η Νοεμβρίου έχουμε την τραμερή κατάπαυση του πυρός για τις πρώτες ανταλλαγές ομήρων. Απελευθέρωσε 108 από αυτούς. Εγώ δεν θυμάμαι
να ασχολείται κανένα στο τελευταίο διάστημα. Αυτά τα βασικά γεγονότα που έχω σημειώσει εγώ, με διορθώνει, για το 23. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναμιλήσει για ομήρους από τον Νοέμβριο του 23. Όχι, δεν έχουν ξαναμιλήσει και μάλιστα ο Νετανιάχου αποφεύγει να το αναφέρει αυτό παρά τις επίμονες ερωτήσεις και δημοσιογράφων και φυσικά του Ισραηλινού λαού και των συγγενών, κυρίως όσων ακόμα δεν έχουν επιστρέψει από το καθεστώς της ομοιρίας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα αγκάθι για την πολιτική διαδρομή αυτή τη στιγμή του Νετανιάχου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψουν οι όμοιροι. Δεν κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ βέβαια πρέπει να δούμε και τι μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός όπως ο Νετανιάχου σε μια τέτοια κατάσταση όπου ο ίδιος έχει δημιουργήσει, πώς μπορεί άραγε να ανακτήσει τους ομήρους. Ο ίδιος ισχυρίζεται και οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ότι πλέον έχουν καταστρέψει τη Χαμάς, έχουν εισβάλει στη Γάζα, έχουν περιορίσει πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους. Επικαλούνταν, Δημήτρη, ότι μέσα στους ομήρους, γιατί μιλάω για τα αλλαγές ομήρων εγώ 21 Νοεμβρίου του 23, ότι μπορεί να ήταν μέσα σε αυτούς και μαχητές της Χαμάς και ότι στα πλαίσια της εξόντωσης δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ποιον αφήνουμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ήταν η πρώτη γραμμή πίεσης. Δηλαδή, η πρώτη γραμμή πίεσης, να το καταλαβαίνουν λίγο και οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν. Γιατί είμαστε εμβρόντιτοι, εγώ και εσύ που συζητάμε για την αμηχανία της διεθνούς γνώμης. Από τις 7 Οκτωβρίου, μάλλον από τις 27 Οκτωβρίου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που πιέστηκαν να κάνουν την τετραήμερη κατάπαυση, δεν έχουμε τίποτα. Ναι, και, φτάνει αυτό να συζητάμε σήμερα γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Πολεμώντας σε ένα πόλεμο στον οποίο τα όπλα τα δίνουμε εμείς και πάει λέγοντας, αλλά δεν θέλω να σε χαλάσω τον ρυθμό, απλά θέλω να πω ότι δεν ασχολήθηκε κανένας με την αρχή. Αφήνανε τους Ισραηλινούς να κάνουν αυτό στα πλαίσια της ασφάλειας και της ανταπόδοσης του χτυπήματος. Και φτάσαμε να μιλάμε για ομήρους μία φορά σε όλο αυτό το διάστημα και κάποια συλλαλητήρια που είδαμε και στο Ισραήλ από γονείς κλπ. Δεν είδα κάποιο άλλο γεγονός εγώ το 23 και μετά. Με το νέο έτος εννοείς τώρα, με το νέο έτος από το Γενάρη και μετά, το Ισραήλ πλέον με τις δηλώσεις του κυρίου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης συνασπισμού που έκανε ο Νετανιάχου, μιλούσαν συνεχώς για την αλλαγή του χάρτη της Μέσης Ανατολής και ότι δεν θα μείνουμε μόνο στη Γάζα. Δηλαδή, μετά τα πρώτα αντίπεινα στη Γάζα, το Ισραήλ βρήκε την χρυσή ευκαιρία να ξεμπερδεύει, όπως λέει το ίδιο, με όλους τους εχθρούς και κυρίως με όλους τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους, όπως λέμε, του άξονα του κακού, τον οποίο ας πούμε ηγέτης είναι το Ιράν και το Ιρανικό καθεστώς. Εκεί είναι το σημείο κλειδί και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ένας πόλεμος χωρίς στρατηγική, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα και την εισβολή στον Λίβανο, στον Νότιο Λίβανο που έχει αρχίσει ο Ισραηλινός στρατός, ο Νετανιάχου σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων δεν λέει ακόμα τι θα κάνει στο Λίβανο. Λέει ότι δεν είναι εισβολή, ενώ είναι εισβολή. Έχει ήδη κινητοποιήσει 50.000 στρατιώτες και κινητοποιεί συνεχώς νέες δυνάμεις εφεδρικές, δηλαδή από την εφεδρεία. Δεν λέει ακόμα τι θα κάνει. Είχε ως στόχο να κάνει μια ζώνη αποστρατικοποίηση, αυτό το λεγόμενο buffer zone, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λέει θα πάει ακόμα παραπάνω, δηλαδή να κάνει μια ζώνη πλάτους 50 χιλιόμετρων πια. Ήδη εκεί αρχίζει και συντελείται ένα νέο προσφυγικό δράμα από Λιβανέζους οι οποίοι φεύγουν προς τα βόρεια της χώρας. Και παρόλα αυτά, ξεκινώντας πάλι από αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν βλέπουμε κάποια στρατηγική πλην αυτής της ας πούμε χιλιαστικής ερμηνείας των Ισραηλινών, ότι μας απειλούν όλοι. Είμαστε μέσα σε ένα τοπίο, σε μια περιοχή η οποία περιβάλλεται από εχθρούς αντισιωνιστές εναντίον των Εβραίων και πρέπει να απαλλαγούμε οριστικά από αυτούς διαπαντός, χωρίς όμως να έχουμε μια απάντηση για την επόμενη μέρα, όπως λέει ο Κωνσταντίνε. Είπες πριν για το θέμα των δύο κρατών και δεν βλέπεις άλλη λύση. Πας εκεί. Να φέρω δύο σημαντικά στοιχεία στη συζήτηση. Αποκοιμηθήκαμε τον Απρίλιο με τη δεκατέρωθεν χτυπήματα, γιατί λέγαμε τον Οκτώβριο του 23 και στις απαρχές του 24. Και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει και ανθρώπους εδώ, έτσι που ασχολούνται, αναλυτές και στο σταθμό. Το έχω μνημονεύσει για τον κύριο Γρίβα και άλλους, με τους οποίους έχουμε ανοιχτή γραμμή και μιλάμε. Και ό,τι λέμε, προφανώς το συζητάμε, το διασταυρώνουμε, μελετάμε. Δεν είναι αφεαυτού μας. Λέγαμε ότι η εμπλοκή Ιράν βάζει την κατάσταση σε μία άλλη συνθήκη. Απομακρύνεται η συνθήκη από την ασφάλεια, πάμε αλλού.
τον Απρίλιο που είχαμε τα πυκνά γεγονότα, υπενθυμίζω πολύ γρήγορα για τους φίλους μας, την Ιρανική Πρεσβεία στη Δαμασκό. Το χτύπημα. Και το τσεκάρισμα της αντιπυραυλικής ασπίδας του Ισραήλ με τους πυράβλους, 300 πυράβλους και drones, που κόρεσε το σύστημα το πυραυλικό του Ισραήλ. Και λέγαμε όλοι, αυτό ήτανε, δεν θα ξαναγίνει. Ακριβώς. Αποκοιμηθήκαμε. Και είχαμε πει, αποκοιμηθήκαμε και τότε είχαμε κάνει άλλη μια εκπομπή με αφορμή αυτό το γεγονός και είπα ότι τότε μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση αυτή η ελαφρότητα και η λαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν αυτή την επίθεση του Ιράν, λέγοντας ότι τι να κάνουμε, έπρεπε το Ιράν να ανταποδώσει, να δώσει μια απάντηση γιατί τις χτυπήσαν την πρεσβεία στη Συρία. Και είχα πει τότε ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν γίνονται αυτές οι απαντήσεις για την τιμή των όπλων. Και ότι σίγουρα θα υπάρξει κλιμάκωση. Και τότε όλοι απέφευγαν κατά την κλιμάκωση. Ακόμα και στην αρχή της επίθεσης, 7 Οκτωβρίου, το είχα γράψει κιόλας σε ένα μέσο από το οποίο συνεργαζόμουν και στα social media. Είχα κάνει την εκτίμηση ότι το Ιράν είναι πίσω από αυτή την επίθεση, από αυτή την αρχιτεκτονική αυτή της επίθεσης, η οποία ήταν πρωτοφανής για τα Ισραηλινά δεδομένα και αποτέλεσε, ας πούμε, τη δικιά τους 11 Σεπτεμβρίου. Και αποδείχθηκε μετά το Ιράν θέλοντας να διαλύσει τις συμφωνίες του Αβράμου, οι οποίες περιθωριοποιούσαν το Ιράν, έκανε αυτή την επίθεση. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο βομβαρδισμό. Είμαι και εγώ εδώ. Ναι, είμαι και εγώ εδώ ακριβώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ο κύριος, ο ένας και μοναδικός που μας κάνει αυτός ο λογαριασμός είναι ποιος θα υπερισχύσει στο ενεργειακό κομμάτι. Ποιος είναι αυτός που θα πουλάει το περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με λίγα λόγια. Και τίποτε περισσότερο. Και με κάποιες περιφερειακές συγκρούσεις, στις οποίες εμπλέκονται του Κιχούτη, όπου το Ιράν βοηθούσε τους αντάρτες να ρίξουν το καθεστώς Ιεμένης, το οποίο καθεστώς Ιεμένης από ποιους υποστηρίζονταν, από τη Σαουδική Αραβία. Και βλέπουμε πώς περιπλέκονται τα πράγματα. Γι' αυτό και ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ, Κωνσταντίνε, ακόμα και αν ποτέ τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, οι Χούθοι θα συνεχίζουν να χτυπάνε την Ερυθρά Θάλασσα, τα πλοία που περνάνε, γιατί αυτή η έχθρα με την Αμερική είναι πολύ πριν. Έτσι. Πάρα και πολύ τώρα, πριν. Και τώρα, πόλεμο με και τώρα άνοιξε αυτό το μέτωπο και δεν κλείνει. Και δεν κλείνει. Και μάλιστα και δεν και πρέπει να, να σου πω ότι το, αν μου επιτρέπεις εδώ, το είχαμε αυτά τα πράγματα που έχουμε σημειώσει εμείς και επισημάνει, αλλά έχουν περάσει τα ψηλά. Ουσιαστικά το νομιμοποίησε η Αμερική με τη στάση της αυτό. Στέλνοντας στρατό, κάνοντάς το μία πολεμική επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Βάζοντας αυτούς τους ανθρώπους σαν παίχτες. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ έγιναν κάποιες προσπάθειες, δηλαδή ο πόλεμος στον Ιφίλιο Σιεμένη σταμάτησε, δηλαδή η Σαουδική Αραβία παρότι υποστήριξε και πολεμούσε υπέρ του καθεστώτος Σιεμένη εναντίον των Χούτι, ήρθε σε συνεννόηση, σταμάτησαν τις εχθροπραξίες. Στην ουσία οι Χούτι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία του στην Ιεμένη. Ο πόλεμος στη Γάζα τους έδωσε την ευκαιρία και την αφορμή με τη βοήθεια των Ιρανών να δώσουν ένα ακόμα χτύπημα στην Αμερικανική κυριαρχία, γιατί η Χούτι δεν είναι μόνο μια Ισλαμική. Δεν έχουν Ισλαμικά μόνο κίνητρα, Ισλαμιστικά κίνητρα. Είναι ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα και θεωρεί ως αντιμπεριαλιστικό και αντιδυτικό. Και θεωρεί τις ΗΠΑ την πηγή του κακού για αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιεμένη. Οπότε θα συνεχιστεί. Μην νομίζει δηλαδή, φίλοι μας τηλεθεατές και ακροατές, ότι εάν πάψει ο πόλεμος στη Γάζα, οι Χούτι θα σταματήσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν την ευκαιρία και το πράξανε, όπως είδαμε, να χτυπήσουν η Ερυθρά Θάλασσα και να πλήξουν και το παγκόσμιο εμπόριο. Και τα μέσα. Και τα μέσα, βεβαίως, γιατί από τους Ιρανούς. Αυτή είναι, αυτό θέλω να πω. Ότι εκεί πέρα είναι η εμπλοκή του Ιράν. Γι' αυτό λέγαμε ότι ουσιαστικά είναι. Εγώ το έχω αναλύσει και λίγο ότι είναι λίγο ένα θέμα ενός νέου μετόπου της Αμερικανο-Ρωσικής διένεξης. Θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα, ενώ σοβούν δηλαδή η ρωσοκρανική σύγκρουση και ο πόλεμος στη Γάζα. Τώρα, επειδή θέλω να γυρίσουμε πάλι για το ζήτημα των δύο κρατών, αυτό είναι μια πολύ παλιά υπόθεση, Κωνσταντίνε, έτσι. Είναι από την εποχή του 19ου αιώνα που άρχισαν τότε οι μεγάλες δυνάμεις να μπαίνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οικονομικά και μετά πολιτικά, με διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι εκκλησίες και τα ιδρύματα τα οποία δημιουργούσαν σχολεία προκειμένου να μορφώσουν τους Άραβες, Άραβες μουσουλμάνους αλλά και χριστιανούς Άραβες μετά. Και φτάνουμε, Κωνσταντίνε, σε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει αναλυθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην ελληνική βιβλιογραφία. Είναι η Παλαιστινιακή Εξέγερση του 1936. Mm-hmm. Είναι μια αγροτική επανάσταση εναντίον των Ισραηλινών, οι οποίοι άρχισαν να εγκαθίστονται
Μετά την κυρίως δήλωση Μπάλφορ του 1917, όπου λέει τότε ο λόγος Μπάλφορ ότι εμείς ως Βρετανοί, το Βρετανικό κράτος θα εγγυάται την μετεγκατάσταση των Εβραίων στην Παλαιστίνη και εγγυάται βέβαια και την προστασία των Αράβων μουσουλμάνων στην περιοχή, αρχίζει σιγά σιγά η Παλαιστίνη να εγκαθίσταται, να παίρνουν τη γη από τους φτωχούς Παλαιστίνιους σε συνεργασία με τους πλούσιους πρόκριτους Παλαιστίνιους, δηλαδή οι πλούσιοι πρόκριτοι Παλαιστίνοι πουλούσαν τη γη τους στους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλοί εγκαθίστονται σιγά σιγά. Και μετά βέβαια την επικράτηση του ναζιστικού καθεστώτος υπήρξε το μεγάλο, αυτό που λέμε μεγάλη εγκατάσταση, αλίγια ή Ναι, αλλιώθ, ναι, όπως ναι. λέγεται και στα Αλήθεια, εβραϊκά. ναι. Ακριβώς, αλίγια. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια πήγε στην Αμερική, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι κατευθύνθηκε προς το Ισραήλ. Το 1936 έχουμε την πρώτη γενική απεργία των Παλαιστινίων εναντίον των επιχειρηματιών Εβραίων και Αράβων, οι οποίοι στην ουσία δίνανε πολύ λιγότερα μεροκάματα στους Παλαιστινίους. Έχουμε την πρώτη μεγάλη απεργία και εκείνη η πρώτη φορά που το 1937 η Βρετανία καταφέρει στην κοινωνία των εθνών και δείχνει ένα σχέδιο, καταθέτει ένα σχέδιο για δύο κράτη, Κωνσταντίνε. Και προσέξτε, είναι μια φοβερή έτσι, σύμπτωση της ιστορίας. Κατά τα πρότυπα τα ελληνικά, όπως έγινε στη Μικρά Ασία, προτείνει ανταλλαγή πληθυσμών. Δηλαδή, να φύγουν 225.000 Παλαιστίνοι από τα εδάφη τους έναντι μόλις 1.250 Εβραίων. Και μάλιστα να αφήσουν πολλαπλάσια γη, πολλαπλάσια αξία και έφορης και να την πάρουν οι Εβραίοι. Και ξαναλέω πάλι στο πρότυπο έτσι, της ελληνικής ανταλλαγής πληθυσμών που έγινε το Μα στο 1923. πρότυπο, μα η ιστορία κάνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Δημήτρη. Δηλαδή, η ιστορία έρχεται σαν φάρσα. Το Ακριβώς. ολοκαύτωμα, ο Βέβαια και. αντισημιτισμός, αυτό που Ακριβώς. προσπαθούμε τώρα να Ακριβώς. κερδίσουμε, να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Το Auschwitz που είναι ένα ορόσημο ιστορικό και έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα γι' αυτό και αρχίζει σιγά σιγά και ξυλώνεται, είναι γιατί ουσιαστικά είχαμε το Auschwitz, γιατί δεν τιμωρήσαμε τον Κεμάλ Ατατούρκ, τους Τσέτες, και όλους αυτούς που γενοκτόνησαν πληθυσμούς χριστιανικούς στη Μέση Ανατολή, λέω, στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, η Αρμένοι, οι Ακριβώς. Ασσύριοι και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτό προφανώς και είναι κατά το ίδιο πρότυπο. Ακριβώς. Βέβαια να Ευαίσθητα. επισημάνουμε εδώ ότι η κοινωνία των εθνών δεν το αποδέχτηκε Εγώ αυτό. βλέπω και κάποιες άλλες συνδέσεις, αλλά θα τις πούμε αργότερα, γιατί θα τις πούμε όταν θα έρθουμε στην επόμενη μέρα για τις Αμερικανικές εκλογές, για να μην σε διακόψω. Οπότε Κωνσταντίνε, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα των δύο κρατών από τότε, αλλά η κοινωνία των εθνών το Είναι αφαίρεσε και μάλιστα το όμως αφαίρεσαν. εδώ κλειδί. Έμεινε στο Είναι. 37. Εγώ θέλω να πάω παραπάνω 48, να πάω στη λήξη της απεικιοκρατίας των Βρετανών, όπου έχουν φύγει, έχουν αφήσει καμένη γη, υποτίθεται με εγγύησεις. Μα ακριβώς αυτή Δηλαδή, εγώ η βλέπω ξύλωμα του υποστήριξη. pullover στην Κύπρο από νεαρούς που από το YouTube γίνανε ευρωβουλευτές και δεν αντιλαμβάνονται την αξία του θεσμικού τους ρόλου. Και αυτή τη στιγμή τι μας λένε ουσιαστικά? Δεν μας λένε για τη Βρετανική αποικιοκρατία και τα γεγονότα 50-60 στην Κύπρο. Μας λένε ότι δεν έχουμε μάθει καλά την ιστορία, ας πούμε. Και ότι πρέπει να μάθουμε πλέον να ζούμε Γιατί η αρμονικά. επαναγραφή της ιστορίας και η λύθη είναι το στάδιο της διάτρησης αυτής της ιστορικής διαδρομής, η οποία μας κάνει να έχουμε εμπέδωση μνήμης για το παρελθόν και όχι το να είμαστε φίλο στον άνεμο. Γιατί από το 48 και μετά έχουμε ουσιαστικά ανάδυση έντονη και του Ισραηλινού σοβινισμού που τον έχουμε κατευνάσει λόγω του αντισημιτισμού που πρέπει να τον πατάξουμε ως Δύση. Και Θυμίζω αφήνουμε, το. δηλαδή υπάρχει, σε ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, το οποίο το θεωρώ σημαντικό γιατί μας ακούνε άνθρωποι που είναι διαφόρων ηλικιών και διαφόρων προσλαμβάνουσών. Τι αποκόμισες στη συζήτηση για την 7η Οκτωβρίου, πέρα από τους κραυγές, Παλαιστινιακή μαντήλα, απ' την άλλη πάμε να κάψουμε σε μια εκδήλωση, μια πλατεία, αντιυπεριαλιστικά κινήματα και απ' την άλλη κλπ. Υπάρχει μια θεώρηση, τη βλέπω, ότι οι Ισραηλοί θα κυριαρχήσουν παντού. Αυτό Ναι, αυτό είναι το ο πράγμα που λες διακηρυγμένος εσύ από το στόχος. 30, μερικοί το καταλάβαν το 2024. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αποκοιμιέσαι σε μια κατάσταση η οποία κεντάται, ένας νυγμός γίνεται ωραίος για λόγους καθαρά οικονομικών συμφερόντων και πρωτοκαθεδρίας των δυνάμεων που ασκούν επί κυριαρχία σε αυτή τη γη των Αμερικανών και των άλλων που έχουν βάλει το πόδι τους παντού.
κατά μεγάλη σκυταλοδρομιακή διαδρομή με τους Βρετανούς, να πω και για τη σύνδεση που έχουν οι Άγγλοσάξονες τόσοι άλλους, και φτάνουμε από το 48 και μετά, από το κράτος ως κράτος του Ισραήλ, το 76χρονο, αν δεν μπερδεύουν τα μαθηματικά μου, όπου έχουμε ουσιαστικά ένα καθαρό σχέδιο επικισμού. Ακριβώς. Και καθαρότατο, αυτός ήταν ο στόχος καθαρότατο. Από την αρχή. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Όταν πλέον, δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πρέπει ιστορική να είσαι, βουτιά. Πρέπει να είσαι να δούμε. Αριστερός για να το καταλάβεις αυτό, ή πρέπει να είσαι δεξιός για να μην το καταλάβεις. Γιατί μερικοί άνθρωποι κάθονται και χαρακώνονται πίσω από τετριμένα, παροχημένα σχήματα. Τα πράγματα είναι απλά εδώ. Ακριβώς. Έτσι. Έχουμε πει με τον Κουλιώνη τον Δημήτρη. Σταυροδρόμι θρησκειών. Ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, μωαμεθανισμός. Στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να την πάρουμε. Αυτοκρατορίες από πίσω. Έφοροι γη. Κλπ. 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 Αλλά. Ναι, έτσι ξεκίνησε από την αρχή. Από δηλαδή, την αρχή. Αυτή... Από την αρχή. Και αυτό που είναι εξαιρετικά υποκριτικό είναι ότι από την αρχή η λύση των δύο κρατών ήταν η μοναδική λύση από τη στιγμή που έγιναν Η οι μοναδική πρώτες λύση. αλληγίες. Και φτάνουν. Την οποία, λέει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, δικαίως οι Άραβες και κυρίως οι Παλαιστίνοι δεν την αποδέχονταν. Προφανώς. Γιατί. Έτσι, δεν μπορούμε να ρίξουμε ένα άδικο σε αυτό, προφανώς. Ότι οι Παλαιστίνοι είπαν να έρθουν οι Εβραίοι. Γιατί και αυτοί τότε, όταν ήρθαν, δεν ήρθαν στην Παλαιστίνη για να την κατακτήσουν. Στα μέσα του 19ου αιώνα αρχίζει και ανεβαίνει το αντισημιτικό μένος σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχουμε την Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία που. Την πρώτη επανάσταση, έτσι, όπου καταδιώκουν και διώκουν μάλλον τους Εβραίους. Έχουμε την υπόθεση Ντρέιφους στη Γαλλία, του Προφανώς, αξιωματικού, προφανώς. όπου δείχνει πια ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να. Δεν θέλουν, όχι, δεν θέλουν οι Εβραίοι, δεν θέλουν οι δυτικές κοινωνίες να ενσωματώσουν τους Εβραίους. Οπότε έψαχναν να βρουν ένα τόπο να μείνουν. Και πού αλλού, από την ιστορική υποτίθεται για αυτούς γενέτειρα. Και με τη βοήθεια μεγάλων συμφερόντων, κυρίως του Ιδρύματος Ροτσάιλντ, του Βαρόνου τότε, Ροτσάιλντ, ο οποίος ήταν και άτυπα ο εκπρόσωπός τους. Σε συνεργασία με τη Βρετανία, άρχισαν σιγά σιγά να εγκαθίστανται στην Παλαιστίνη, αλλά με επιθετικά επιτεκτικό τρόπο. Και μάλιστα υπήρχε ένα σύνθημα τότε, Κωνσταντίνε, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Λέγανε οι Ισραηλινοί, μια γη χωρίς λαό, για έναν λαό χωρίς γη. Θεωρούσαν δηλαδή ακόμα τους Παλαιστινίους τότε, δεν θεωρούσαν ότι είναι κύριοι της γης τους, τους θεωρούσαν βαρβάρους, επειδή ήταν και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και το μόνο που κατάφεραν οι Ισραηλοί, επειδή πολύ σωστά λες από πού φύγαν οι Ισραηλοί, τα κάναμε μαντάρα, οι είναι Βρετανοί. οι Ισραηλοί, οι Βρετανοί, συγγνώμη, που τα κάναμε μαντάρα, είναι όταν τελικά έφυγαν, να έχουν καταφέρει το παλαιστινιακό ζήτημα να έχει γίνει ένα παναραβικό και πανεσλαμικό ζήτημα και τα βασίλεια γύρω-γύρω και μεγάλες αραβικές χώρες αναγκαστικά οι ελίτ τους να έρχονται σε συνεννόηση με τις κοινωνίες τους προκειμένου να δοθεί λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα. Δηλαδή και κατάφεραν όλα να αυτά. γεννήσουν τον αραβικό εθνικισμό μέσω από την λιθιότητά τους στο παλαιστινιακό ζήτημα, η οποία συνεχίστηκε μετά και με τη δημιουργία του Ιράκ. Είναι μια άλλη κουβέντα. Και πρόσεξε, όλα αυτά συνέβησαν υπό τις εγγυήσεις τους. Βεβαίως. Γιατί είπες πριν ότι εγώ, παιδιά, θα εγγυηθώ. Γενικά το θέμα εγγύηση, θυμάμαι, ας πούμε, τις εγγύητριες δυνάμεις στην Ελληνική Επανάσταση, θυμάμαι τις εγγύητριες δυνάμεις στην Κύπρο. Θυμάμαι γενικώς η εγκυοδοτική δυνατότητα, δηλαδή εάν έχεις πιστολιτική ικανότητα να σε βοηθάνε μεγάλες δυνάμεις, κάτι δεν πάει καλά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αν μου επιτρέπεις, διαφημιστικό, έτσι, και για τους φίλους εδώ στο YouTube, αλλά και για τους ακροατές μας στο ραδιόφωνο, γιατί η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Θα επιστρέψουμε να δούμε τις περιπτώσεις που πήγαν όλες αυτές οι προτάσεις και όλο το σχήμα για τα δύο κράτη να ευδοκιμήσει, και ειδικά την περίοδο του 90. Και μετά το διάλειμμα θα κάνουμε και μια ακόμα επιστροφή να δούμε τι συνέβη όταν άρχισε να τραβάνε το αυτί του Νετανιάχου τον Ιούνιο του 24, ο ΙΕ που λέω εγώ, Οργανισμός Ενωμένων Εχθρών, χωρίς αποτέλεσμα. Και να φτάσουμε και, Δημήτρη, σε κάτι άλλο που δεν μιλάνε Νετανιάχου και Μπάιντεν. Έχω είδηση εδώ ότι υπήρξαν μια δυνατότητα, το διαβάζω, αξιωματούχοι του Ισραήλ να συναντηθούν με αξιωματούχους Αμερικής και το πήραν πίσω τελευταία στιγμή εχθές το βράδυ. Δύο τέλη ξένοι, μάλλον έτσι μπορώ να το περιγράψω. Είδα και του Μιχάλη Γνατίου μια ανάλυση. Νομίζω έχουμε πέσει μέσα σε αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο δεύτερο, πώς θα το πω, στο δεύτερο ημίχρονο αυτής εδώ της εκπομπής, φοιτητές. Βράδυ Πέμπτης, 9 η ώρα. Δημήτρης Κουλιώνης, Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Άμα τη εμφανίσει αυτή η εβδομάδα με την 7η Οκτωβρίου, μας έχει δώσει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Συζήτηση μεγάλη για τον πόλεμο που κράτησε ένα χρόνο. 356 μέρες ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 955 στην Ουκρανία. Ο πόλεμος, συνθήκη της ζωής μας, κανονική. Κανονική, και είχε κάνει ο Δημήτρης μια πολύ ωραία εισαγωγή με το πώς βρεθήκαμε εδώ από τα γεγονότα στην ανάδυση του 20ου αιώνα. Και είπαμε τώρα να το προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα και να το πάμε στις προσπάθειες. Αυτή που ως φαίνεται ως μοναδική λύση, δηλαδή των λίγων κρατών, φτάσαμε τη δεκαετία του 90 λίγο κοντά. Πώς πυροδοτείται τελικά αυτό που είπες πολύ ωραία πριν, ότι έφτασαν οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι να δημιουργήσουν ένα αραβικό εθνικισμό, πώς καταφέραμε τελικά να φτάσουμε στον Ισραηλινό σοβινισμό που σταμάτησε και με τη δολοφονία Ράμπιν, τις διαπραγματεύσεις για Σέρα Ραφάτ, εποχή έπαιξε ρόλο και ο Ανδρέας Παπαδρέου τότε, όλα αυτά, μέχρι να σταματήσουν τελείως να συζητάμε για αυτό το θέμα, γιατί πλέον είχαμε διέβει το Ρουβίκονα, ότι δεν πρόκειται ποτέ κανένας να δεχτεί αυτή τη λύση που φαίνεται για να τελειώσει ο πόλεμος ως η μοναδική σήμερα. Ακριβώς. Ήταν η Κωνσταντίνη, κυρίως είναι η αδιαλαξία των ηγετών. Και αν πούμε μια αδιαλαξία, ο ένας πυλώνας σίγουρα είναι το Ισραήλ και ο άλλος είναι οι ηγέτες της Παλαιστίνης και όσοι υποστήριζαν και υποστηρίζουν ακόμα τους Παλαιστινίους στο θέμα της αυτοδιάθεσης. Είπες πολύ σωστά για τον Γιτζάκ Ράβιν, έναν άνθρωπο μέσα δεκαετίας του 90, όπου φάνηκε ότι φτάνουμε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία τότε και με τον Γιασέρα Ραφάτ για την ύπαρξη και την δημιουργία δύο κρατών με εγγυήσεις. Ήταν μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, Κωνσταντίνε, όπου και οι Αμερικανοί έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνο που όμως διέκοψε βία την πορεία και φάνηκε ότι υπήρχαν μέσα στο Ισραήλ δυνάμεις οι οποίες δεν θα ήθελαν με τίποτα να γίνει κάτι τέτοιο, είναι η δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν από έναν Εβραίο υπερεθνικιστή φοιτητή. Και μάλιστα σε live, όσοι θυμούνται, υπάρχει στο YouTube, ήταν σε μια συγκέντρωση όπου είχε παρευρεθεί ο Γιτζάκ Ράμπιν και σχεδόν εξ επαφής ο Ισραηλινός φοιτητής πυροβολεί και σκοτώνει τον Γιτζάκ Ράμπιν. Και δείχνει τα όρια, τα απότατα τα όρια του εφικτού στην ουσία, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να συζητήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση και τι μπορεί να αντέξει το Ισραήλ. Και αυτό που μπορεί να αντέξει ο Ισραήλ τελικά, Κωνσταντίνε, φοβάμαι ότι δεν είναι τα δύο κράτη. Γι' αυτό και είδαμε ότι τα αντίπεινα των Ισραηλινών ήταν καταιγιστικά. Στην ουσία ισοπαίδωσαν τη Γάζα. Είδατε τώρα που ξέρουν οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές, οι ακροατές, να δούνε που έχει μαζευτεί το μεγαλύτερο μέσο πληθυσμού στα σύνορα, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της Γάζας. 1,5 τετραγωνικό αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Ακριβώς. Και μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο Παλαιστινίους αυτή τη στιγμή. Και Κωνσταντίνε, είναι πάρα πολύ λογικό. Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όπου είχαμε 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς, πώς θα μπορέσουν οι περίπου 100.000 Ισραηλοί να γυρίσουν στις θύσεις τους, εάν δίπλα τους, μετά το φράχτη, ο οποίος έχει ξανασηκωθεί τον Ισραηλινό, θα υπάρχουν Παλαιστινιακά χωριά. Κοιτάξτε με τι έξυπνο τρόπο, με τι αρχιτεκτονική του φόβου μπόρεσε το Ισραήλ να εμπεδώσει στους Ισραηλινούς ότι εμείς δεν θα μπορούμε να ανεχτούμε ένα Παλαιστινιακό κράτος δίπλα μας μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Μόνο αν το κάνουμε ένα απέραντο οικόπεδο και βλέπουμε όσο πάει το μάτι μας χέρι σαν γη. Γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και δεν είναι πια καθόλου ρομαντικό αυτό για την εξασφάλιση των επόμενων γενεών σε μια χώρα που ήθελε τους πολίτες του οπλίτες. Αλλά δεν είναι καθόλου. Να τολμήσω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί έχει αξία. Είπαμε για τον Ράμπιν και για τον Ισραηλινό υπερεθνικισμό, τον είπες εσύ, σοβινισμό τον λέω εγώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Ο δειγματικός χώρος είναι ο ίδιος. Ακριβώς. Βλέπω ειδήσεις. Εγώ να υπενθυμίσω εδώ, όταν ο Σούκρ δολοφονήθηκε, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο Ναζράλα, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο αυτές τις καταστάσεις. 30-31 Ιουλίου. Δεν πάμε στους φοβητές κατευθείαν, για την περιήγηση λέω. Ο Ναζράλα ήθελε να κάνει ειρηνή. Γιατί όποιος προσπαθεί να κάνει ειρήνη εδώ πέρα, είτε σε διπλωματικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο στρατιωτικό, συμβαίνει ένα γεγονός. Εξοντώνεται. Και συνεχίζεται ο πόλεμος. Είναι το ίδιο που λέγαμε στην προηγούμενη. Και δεν τα έχουμε διαβάσει ελληνικά μέσα αυτά. Έτσι. Ακριβώς. Είναι το ίδιο που έπαθε ο Ζελένσκι, όπως διέρευσαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα, ότι όταν ζήτησε
την ανακοχή, οι Αμερικανοί το αρνήθηκαν και του είπαν όχι. Και γενικά το αγγλοσαξονικό σύστημα. Τέλος, δηλαδή. Του είπαν όχι, θα συνεχίσει. Δεν θα το κάνει, δεν το πραγματευόμαστε. Και τώρα έχουμε προεβδομάδως, μία εβδομάδα μετά την εξόντωση του Χασάν Ασράλα, του ηγέτη Χεζμπολά, έχουμε τη δήλωση του Λιβανέζου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε το πρωί ο Ασράλα είχε συμφωνήσει στην κατάπαυση αυτό του είναι πύρος. Τρομακτική είδηση. Είναι τρομακτική είδηση και έχει την σημασία του για το εξή λόγο. Η Χεζμπολά είναι κάτι διαφορετικό στο Λίβανο. Ναι, κάνει κουμάντο. Αλλά η Λιβανέζικη κυβέρνηση είναι κάτι διαφορετικό από τη Χεζμπολά. Έχουν σχέσεις αγάπης και μίσους, μπορούμε να πούμε. Άλλοι λένε και έχουν μάλλον δίκιο ότι η Χεζμπολά κάνει κουμάντο στο Λίβανο. Αλλά δεν είναι και αγαστές και αγαθές οι σχέσεις τους. Το να βγαίνει δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου και να λέει ο Νασράλα είχε συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και μετά δέχεται το χτύπημα, σε βάζει σε σκέψεις. Και σε βάζει σκέψεις γιατί όπως είπα και πριν και σε μεγάλα δημοσιογραφικά δυτικά μέσα είχαμε το αντίστοιχο. Δεν είχαμε δολοφονία βέβαια, το αντίστοιχο με τον Ζελένσκι. Ότι ο Ζελένσκι σχεδόν εκλιπαρώντας τους δυτικούς είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να αντέξουμε. Θέλουμε Και κατάπαυση πώς του ήρθε πυρός. Αυτό ο Δημήτρης στην κεντρική δημοσιογραφία, ότι δώστε μου κι άλλα όπλα. Όχι πως δεν τα ζήτησε μετά. Πώς δεν τα ζήτησε. Αλλά, αλλά μα δεν αυτό ήταν η είπε. πρώτη, η πρώτη Η επιλογή. επιλογή του. Μα αυτό είπε. Ότι αφού θέλετε να συνεχίσω, δώστε μου όπλα. Η αρχή ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντική και έδιναν κάποιους πόντους ελευθερίας στο Ζελένσκι και Όχι, ότι ναι, μπορώ να πριν τις συνεχίσω να μάχομαι, αλλά. ευρωεκλογές, πριν τις ευρωεκλογές, Εμμανουέλ Μακρόν είχε πετάξει τη βόμβα Ναι, των χερσαίων επιχειρήσεων, των επιστρατεύσεων. Το λέω. είπα ότι να είμαστε έτοιμοι να στείλουμε στρατιώτες να πολεμήσουν. Πολύ ωραία. Και όταν ήρθε το γαλλικό αποτέλεσμα, κατάλαβε. Καμία κουβέντα. Μιλάμε Όχι, για κάτι άλλο. Μιλάμε για αυτό που είδε ο Σόλτ, είδα το Σόλτ, δήλωση του Όλαφ Σόλτ. Δεν είμαστε ικανοί να ηγηθούμε. Πρόσφατη δήλωση. Ακριβώς. Στην αμηχανία, λέγαμε εμείς οι δύο στην εκπομπή μας την πρεμιέρα, στην αμηχανία των Δυτικών να σταματήσουν όλη αυτή την ιστορία. Οπότε τώρα τι συζητάμε. Συζητάμε ότι όσοι προσπάθησαν, και υπάρχει και άλλη μία, θα τη βρω, οι ειρηνευτικές συνομιλίες τον Ιούνιο, 27-28 Ιουνίου, έγγραφο του Ισραήλ, ποιοι όροι αποτελούν την κόκκινη γραμμή. Είπες γι' αυτό. Όποιος προσπάθησε, μήπως ήταν προπέτασμα καπνού, τίποτα δεν ήταν, αλλά όποιος προσπάθησε ουσιαστικά να συμβάλλει, βγήκε από τη μέση, το λέω και είναι ατριαστικά, με με συνοπτικές συνοπτικές διαδικασίες, διαδικασίες, είτε στο διπλωματικό πεδίο, είτε στο πεδίο της βίας. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ όμως ξαναμπαίνει το μεγάλο ζήτημα της στρατηγικής θεώρησης Του πολέμου αυτού του και του Ισραήλ Ισραήλ. και του πολέμου αυτού. Δηλαδή, εξαπολύει έναν πόλεμο, χτυπώντας τη Γάζα, χτυπώντας το Λίβανο, κυρίως και Χεζμπολά, εξαπολύοντας επιθέσεις μέσα στη Συρία σε στόχους Ιρανικούς και ενίοτε και Ρωσικούς. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη Σωστός. εβδομάδα χτυπήθηκε Ρωσική Σωστός. βάση. Λοιπόν, και σύντομα, πολύ σύντομα, και είναι πληροφορίες και είναι και στη δικιά μου, δηλαδή δεν είναι κάτι μυστικό, σύντομα θα χτυπηθούν και οι Ιρανικές πολιτοφυλακές στην περιοχή του Ιράκ. Δηλαδή θέλει το Ισραήλ να ξεμπερδεύει με οτιδήποτε Ιρανικό υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι τη Χαμάς την έχουμε περιορίσει, την έχουμε εξοντώσει, αν και χθες δέχτηκε μια αιμοβροντία ρουκετών από τη Χαμάς, και εδώ τίθεται το ερώτημα πόσο αποτελεσματικές είναι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις που θα λέγανε ότι εμείς ξεμπερδέψαμε τη Χαμάς, όταν ακόμα και τώρα εκτοξεύονται ρουκέτες από ή τη όταν Γάζα. έχουμε Αλλά τρομοκρατικά χτυπήματα που τα είδαμε με θύματα κλπ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά ας πούμε σε αυτήν την υπόθεση εργασίας ότι η Χαμάς Δεν υπάρχει, δεν δεν μπορεί να υπάρχει. λειτουργήσει υπηρεσιακά, δεν υπάρχει. Είχε πολλά επίσης το ίδιο και οι Ιρανικές πολιτοφυλακές τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ. Και ειδικά στο Ιράκ με τη βοήθεια των Αμερικανών, γιατί εκεί χτυπάγαν και Αμερικανικούς στόχους οι Ιρανικές πολιτοφυλακές. Θυμίζω οι Αμερικανοί έχουν βάσεις ακόμα και στη Συρία και στο Ιράκ. Ακόμα μικρές βάσεις, κυρίως τμήματα ειδικών δυνάμεων. Και ας υποθέσουμε ότι ξεμπερδεύουμε λίγα λόγια. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι, Κωνσταντίνε? Δεν έχει απαντήσει το Ισραήλ σε αυτό. Δηλαδή, τι θα είναι αυτό το κομμάτι το ισοπεδωμένο δίπλα του στην Παλαιστίνη, τι θα είναι αυτός ο χώρος στα βόρεια του Ισραήλ, στο Λίβανο, εκεί μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, που θέλουν να κάνουν τη ζώνη, την buffer zone, τι θα κάνουμε στη Συρία, τι θα γίνει δηλαδή στο Ιράκ, πόσο δεν θα υπάρχει, επιβλέπουν την πυρηνική δεν της υπάρχει Ανατολής. στρατηγική σε αυτό. Δεν υπάρχει. Παρουσιάζει μόνο ένα χάρτη ο κ. Νετανιάχου για τον νέο εμπορικό δρόμο, ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει από το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, τέλος του οποίου μύτη η αιχμή καταλήγει στην Κρήτη. Μάλιστα. Και είναι εκεί που μπαίνουμε πλέον και εμείς πάρα πολύ ενεργά πλέον στο όλο αυτό το μέτωπο που εξελίσσεται.
Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε εδώ πέρα ένα μεγάλο συνέδριο που ήρθε και ο γνωστός μας και ο γνώριμος Τζέφρι Πάγιατ, όπου μιλήσαμε για τα ενεργειακά, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ενεργειακή εξάρτηση ακόμα της Ευρώπης από τη Ρωσία. Και δεν είναι και τυχαία καθόλου η ανακοίνωση ExxonMobil για τεράστια κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αλλά μην φύγουμε από Όχι, αυτό το δεν περιβάλλον. θα Απλά φύγουμε. Νομίζω ότι είναι αλληλένδετα τα στοιχεία. Γιατί και αυτή... Είναι αλληλένδετα γιατί, και πόσο κοντά είναι γιατί η Ελλάδα σε αυτά τα το... πράγματα. Από τη μία, γιατί θέλω να πάμε στο επόμενο που θα είναι και η κατακλείδα μας στην επόμενη μέρα, αν υπάρχει αυτή, και κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, οι δρόμοι είναι δύο. Ολοκληρωτικός πόλεμος, όλεθρος, πυρηνικά των Ιρανών, που στριμώχνοντας περισσότερο όλοι τους Ιρανούς, αυτή είναι η απότερη λύση. Και εδώ δεν μιλάμε για τον Πούτιν, εδώ μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος, μιλάμε για άλλα τέλος, καταστάσεις τελείως διαφορετικές. Ή η λύση των δύο κρατών και η απάντηση του Ισραήλ στο τι θα συμβεί. Και για τις εκτιμήσεις βέβαια θα τις πούμε μετά το επόμενο διάλειμμα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει, μιας και είπες για τα οικονομικά και τα κοιτάσματα, αλλά και τις διαδρομές, δεδομένων των πολέμων, των μετόπων, της Ιεμένης, του Χούθη κλπ. Να μην συζητήσουμε ανοιχτά τι γίνεται με τα αμερικανικά πλοία, τη μεταφορά ενεργειακών πόρων από την Αμερική, τα κέρδη. Δηλαδή, δεν είναι αυτά τα πράγματα μελητές ποσότητες, παιδιά, να συζητάμε. Στην Ελλάδα, το συνέδριο που έγινε τις τελευταίες δύο ημέρες, όπου ήρθε, είπαμε πριν, και ο Τζέφρι Πάια, το πρώην πρέσβης, συμμετείχαν τρεις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν τα 16 από τα 47 πλωτά FSRU, αυτούς τους πλωτούς σταθμούς επαναεροποίησης του φυσικού αερίου. Δηλαδή, οι τρεις αμερικανικές εταιρείες ελέγχουν 16 από τους 47 παγκοσμίους σταθμούς, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το πλέον η χτύπημα... Ελλάδα. Έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά έτσι. Και φαίνεται ότι δεν θα είναι εκτός των με εξελίξεων στη πιο Μέση Ανατολή η πολιτικό Ελλάδα. προσωπικό, Δημήτρη. Εγώ κάνω και μία... Αυτό είναι, νομίζω είναι κουβέντα άλλης. Είναι κουβέντα άλλης εκπομπής και άλλης θεματολογίας, αλλά όταν φτάνεις και βάζεις τόσο βαθιά στην ανάλυση σου τη συζήτηση, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στο ποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τελικά αυτή τη γεωπολιτική θέση. Γιατί στη ζωή μας όλα τα πράγματα είναι μια συνθήκη αναγνώρισης της αιτιότητας των πραγμάτων. Γιατί συμβαίνει. Είδες τι είπες πριν. Πήγαμε στο 1905, πήγαμε στις απαρχές του 20ου αιώνα να βρούμε το γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ο 20ος αιώνας, το έχουν πει και ο Χόφσμπαουμ, το έχουν πει και μεγάλοι ιστορικοί, είναι ένας αιώνας με πάρα πολλά πυκνά γεγονότα, τα οποία δεν τα έχουμε επεδώσει επακριβώς και μας επαναλαμβάνονται τρομακτικά, με βοή τρομακτική. Ποιοι θα διαχειριστούν και με ποια αιτιότητα και με ποια τυχαιότητα των πραγμάτων εμείς θα γλιτώσουμε μια γενικότερη σύραξη, δεδομένου δεν έχουμε τη σχέση με τον αραβικό κόσμο που είχαμε, δεν βγάζει κανένα στην Ελλάδα από το απειρόβλητο. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι η Ελλάδα εδώ και κοντά 3 χρόνια έχει στείλει μια συστοιχία πυράβλου πάτρου στη Σαουδική Αραβία από το στόμα μου το πήρε τώρα. Να προστατεύσει εγκαταστάσει τη Αράμκο, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, η οποία δέχονταν επίθεση από να τους πούμε, Χούθη. Τι ωραία συζήτηση, Δημήτρη, να πούμε για τον Καντάφη που έλεγε «Είμαι ένα τείχος για σας». Η Λιβύη είναι ένα τείχος μεταναστευτικό ανάγχωμα για όλους σας. Τα έλεγε πριν από χρόνια, πριν τον δολοφονήσουν ως εχθρό του λαού του, ότι... Αλλά γιατί, επιθυμούσε μια ανεξάρτητη γιατί τι πορεία. Έβλεπε, έβλεπε την τεράστια δημογραφική άνθηση των ανθρώπων που μέχρι σήμερα ζουν με μισό δολάριο την ημέρα, είτε αυτοί λέγονται Νιγηριανοί, είτε λέγονται Σομαλοί, είτε λέγονται όπως θέλει ο Θεός να τους λέει, Σουδανοί κλπ. Και στη Λιβύη εμείς δεχτήκαμε ένα τεράστιο πλήγμα στρατιωτικό, το οποίο θα το γράψει στα βιβλία ιστορίας ως ένα ντροπιαστικό, ιστορικό, πολεμικό και στρατιωτικό ατόπιμα, συγκαλυπτόμενο από όλη την πολιτική ηγεσία. Μιλάω για το χτύπημα στη Λιβύη με τους στρατιωτικούς νοσηλευτές μας, οι οποίοι πήγαν χωρίς τα απαραίτητα, να μην πω και άλλα, στρατιωτικά. Σε μια Λιβύη που εγώ μιλάω με την ομογένεια στη Λιβύη και το ξέρεις, όπου μου είπανε πέρσι δεν έχουμε ούτε παπά το Πάσχα, σε μια πόλη που έβγαινε ο επιτάφιος, πρόσεξε με, και οι μουσουλμάνοι έκαναν στην άκρη για να περάσει ο επιτάφιος στη Λιβύη. Τώρα στην κεντρική εκκλησία κάτω στον Αγιώργη, δεν, πέρα από τους 5-6 ανθρώπους εκεί της κοινότητας και τους ανθρώπους που είναι κάτω, είτε που υπηρετούν είτε που είναι στο προξενείο, και δεν υπάρχει τίποτα σε μια εμπόλεμη Λιβύη
Έτσι δεν είναι, με τρομοκράτες από τη μία Η και Ελλάδα. από την άλλη με ανθρώπους που υποτίθεται ότι κάνουν αντίσταση. Και... Η Ελλάδα έχει δείξει μια δικαιολόγητη. Έχει δείξει μια διαφορία για το ελληνικό στοιχείο τόσο στη Λιβύη, στο Γενικά, Λίβανο, μην ξεχνάμε το Λίβανο, γενικά σε έτσι. αυτές τις χώρες. Και στη Στη Μαριούπολη ακόμα. Μαριούπολη, εδώ φιλοξενήσαμε τον Θανάση Αυγερινό, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ακριβώς. Υπάρχει το link. Έτσι δεν είναι, μπορείτε να το ψάξετε, αγαπητοί φίλοι. Είναι εκπομπή στις 6 Ιουνίου, Μπράβο, να στις 6 θυμίσω εγώ, Ιουνίου. επειδή τη βλέπω πάρα πολλές φορές και Μας έκανε με τη μετράω. χαρά και τη τιμή ο Θανάσης Αυγερινός. Από τη Μόσχα ήταν η ανταπόκριση και μιλήσαμε γι' αυτό. Και μάλιστα έχουμε πει να δώσουμε το λόγο και στους ομογενείς μας. Παρατημένοι και οι ομογενείς μας εκεί. Γενικότερα είμαστε στο καβούκι μας, χωρίς να έχουμε τις σχέσεις του παρελθόντος. Λοιπόν, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέροντα και έχουμε πάει, νομίζω, πέρα από το The Point, έχουμε δώσει και στους ακροατές μας ένα στοιχείο αυτού που λέμε στο σταθμό αυτό. Ότι, παιδιά, τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο από τη διαδρομή που έχει χαράξει στο παρελθόν. Και ξέρεις ότι σε σχέση με εμάς, τους απλούς ανθρώπους, οι στρατηγικές, οι μεγάλες, είναι με βάθος 50 ετίας, αιώνα, 70 χρόνων. Έτσι δεν είναι. Εμείς λέμε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε σήμερα, αύριο μεθαύριο να ευδοκιμήσει. Έχουν μια στρατηγική. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, ένα ακόμα το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, διαφημιστικό διάλειμμα. Ένθεν και ένθεν, από όπου μας παρακολουθείτε. Και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη για το τελευταίο μέρος και την αποφώνηση. Είμαστε στους φοιτητές πάντα, βράδυ 5ης, Οκτώβρης, η δεύτερη εκπομπή μετά την πρεμιέρα μας, σήμερα 10-10-24 και εμείς συζητάμε ένας άλλος Οκτώβρης, ο περσινός, που ξεκίνησε με το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, που μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση και νομίζω ότι πηγαίνοντας στο τέλος, Δημήτρη, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να δώσουμε, αν και το είπαμε ιστορικά, με 2-3 στοιχεία που έχω καταγράψει και συμπληρώνεις, το ξέρεις αυτό ελεύθερα, ό,τι περισσότερο θέλεις και θα το ήθελα. Αμερικανικές εκλογές, Ιρανικά πυρηνικά και αυτή η ασάφεια στόχων του Ισραήλ είναι τρία πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου μας οδηγούν ή στον ολοκληρωτικό πόλεμο και στον απόλυτο όλεθρο ή στη λύση των δύο κρατών. Και θέλω τη γνώμη σου πώς αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζοντας όλοι σε μια κατάβαση του πυρός, το συντομότερο δυνατό. Το συντομότερο δυνατό. Το είχαμε πει και μαζί, ήταν και μια γενική αίσθηση ότι ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να πετύχει το μέγιστο δυνατό μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Γιατί εκεί γνωρίζει, μέχρι εκείνη το σημείο, δηλαδή τις 5 Νοεμβρίου, ότι η Αμερική δεν έχει και πολλά περιθώρια για να επέμβει. Γιατί όλοι τώρα πια είναι αφοσιωμένοι στον προεκλογικό αμερικανικό αγώνα. Το ανησυχητικό είναι ότι σε όλη αυτή την κουβέντα, ποτέ άλλοτε μετά τον ψυχρό πόλεμο, δεν έχουν μπει τα πυρηνικά μέσα στην εξίσωση των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, τα ακούμε όλο και περισσότερα. Ακούμε όλο και περισσότερους, κυρίως τη Ρωσία, να φεύγει από τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί με την Αμερική για την περιορισμό των πυρηνικών. Ενώ μετά τις επιθέσεις τελευταία του Ιράν με 180 βαλιστικούς πυράβλους, όπου αρκετοί πέρασαν την Ισραηλινή άμυνα, υπήρξε αυτή η ριζοσπαστική σκέψη των Ισραηλινών να χτυπήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάτι στο οποίο βέβαια η αμερικανική κυβέρνηση αντιτίθεται στεναρά. Και εδώ είναι το μεγάλο μπράντε φερίθες, ή αν θες να πούμε μεγάλο αντάλλαγμα που θα ζητήσει στο Ισραήλ. Αν δεν χτυπήσω τα πυρηνικά, τι μου προτείνεις εσύ? Δήλωσε ο Μπένετ, ο Ναφτάλι Μπένετ, ότι οι πετρελοπηγές του Ιράν είναι το πορτοφόλι. Και όλοι πιστέψαν ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει τις πετρελοπηγές. Πάλι οι Αμερικανοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους και παρότι, όπως λες, δεν μιλάει ο Biden με τον Νετανιάχου, υπάρχει σε επίπεδο υπουργών άμυνας, υπάρχει σε επίπεδο υπουργών δηλαδή, άμυνας των δύο χωρών, υπάρχει μια συνεννόηση. Όχι δημόσια, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να επιχειρήσουν να αποφασίσουν τα αντίπεινα μαζί με τους Ισραηλινούς, ώστε να μην γίνει καμία στραβή. Δηλαδή, αν χτυπηθούν τα πυρηνικά, το αποκλείουμε αυτό, έτσι, το έχουμε αποκλείσει,
Αν χτυπήσουμε τις πετρελοπηγές, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ άσχημο, μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Δηλαδή, φανταστείτε να χτυπήσει και να πέσουν, ας πούμε, να κλείσουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Ναι, όχι, αυτό θα είναι μια εξέλιξη που δεν νομίζω ότι μπορεί να μας βάλει τώρα σε άλλες περιπέτειες. Θα το κλείσουν αυτό πριν την εκλογή, γιατί θα σου βάλω και δύο παράμετρους ακόμα. Ο επιχειρηματίας Ντόναλντ Τραμπ που θέλει σε ένα βραδινό τηλεφώνημα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κλείσει τον πόλεμο και σε μια συνεννόηση που εγώ την θεωρώ συνεννόηση, πάρε ό,τι έχεις καταλάβει, κλείσ' το, περιφρούρισέ το, δικό σου, τέρμα ο πόλεμος. Δηλαδή, ο Τραμπ στον Νετανιάχου, έτσι. Μία προέκταση που δεν μπορεί να την αποφύγει ούτε η Καμάλα Χάρις αν κερδίσει, αλλά επειδή οι Δημοκρατικοί έχουν στους κόλπους τους κάποιους ανθρώπους με κάποιες άλλες προσλαμβάνουσες, θα δίνει όπλα για να μην παραδεχτεί ότι πρέπει να κερδίσει και να επικύσει ο Νετανιάχου ότι έχει κατακτήσει. Προβλέπεις μία λύση, εσύ έχεις κάνει και μία πρόβλεψη σε αυτήν εδώ την εκπομπή για την υπέρ της Καμάλα Χάρις. Εγώ ναι, κράτησα ότι μικρό καλάθι και συνεχίζω να το κρατάω και έχει ενδιαφέρον αυτό να το κάνουμε μαζί και για λόγους έτσι παρακολούθηση των θεατών και των ακροατών μας. Βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις στην Αμερική σαν να ξεκαθαρίζει λίγο. Είχαμε πει ότι αν η εξωτερική πολιτική παίξει ρόλο, εκεί ο Τραμπ κερδίζει. Είναι εμένα δεν μου αρέσει νίκη. Ότι πανηγυρίζουν βέβαια κάποιοι συμπατριώτες μας. Γιατί αν τα πράγματα ο Τραμπ τα λύνει έτσι, Κύπρος κείται όχι μακράν, στο διάστημα. Ναι. Και ναι, το αυτό Αιγαίο, είναι... για κάτι που δεν ήθελες να και επισέλθεις το και καλώς, γιατί είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής, για την αιτιότητα των ηγετών που θα διαχειριστούν το στρατηγικό στοιχείο της Ελλάδας που αναπτύσσεται λόγω της κατάστασης, γιατί το Αιγαίο και αυτό μπορεί να έχει την ίδια τύχη. Επομένως, προβλέπεις κάποια κατάσταση προς την λύση αυτή πριν τις αμερικανικές εκλογές, γιατί... Όχι, 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 ξεκάθαρο όχι. Έτσι. Ξεκάθαρο να το πούμε όχι, αυτό, έχει άλλη να το πούμε δυναμική. αυτό, γιατί έχω σημειώσει, Έχει αποκτήσει άλλη έχω δυναμική. σημειώσει ότι έπαιξε πολύ ρόλο, το που είχαμε πει και μαζί, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις, ότι το step back του Biden σε λάθος χρόνο άφησε ουσιαστικά το καράβι ακυβέρνητο και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, σε ένα κόσμο Ακριβώς. ο οποίος είχε συνηθίσει τους Αμερικανούς να παίζουν το ρόλο τους καλό-κακό. Καλό-κακό, ακριβώς. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μια λύση πριν τις εκλογές. Αν εκλεγεί μάλιστα ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι εγώ είμαι υπέρ του αγώνα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Το έχει πει και το ξαναλέει και το τονίζει. Και εδώ είναι το ζήτημα το μεγάλο, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το Ιράν όσον αφορά το Ισραήλ και τις σχέσεις με το Ισραήλ, όσον αφορά τις σχέσεις με τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία για παράδειγμα. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί ο Νετανιάχου άφησε μια ωραία μπηχτή ότι στον ιρανικό λαό, όταν απευθύνθηκε και του είπε, μην ανησυχείτε, σύντομα θα απαλλαγείτε από το θεοκρατικό καθεστώς και από τους μουλάδες. Αν θες την άποψή μου, θα υπάρξει ένα μεγάλο χτύπημα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή οι Δυτικοί απεργάζονται την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος. Δηλαδή, όπως έγινε το 1979 που έπεσε ο Σάχης, ο Αμερικανοκινούμενος και ο Αμερικανοβοηθούμενος Σάχης, με Ισραηλινούς συμβούλους, όπως έπεσε τότε από την Ισλαμική Επανάσταση του Χωμέινι. Έχω την εντύπωση ότι απεργάζονται κάτι αντίστοιχο Μα τώρα κοίταξε τώρα αυτό. Οι Δυτικοί για να Πες το πέσουν. λίγο. Γιατί Πες ξέρουν το ότι λίγο. ένας Πες το πόλεμος. λίγο, σε παρακαλώ, αυτό απλά να το καταλάβει μέχρι ο τελευταίος ακροατής. Αυτή η Ισλαμική Επανάσταση που λέει του Χωμεϊνί, που λέει εδώ ο Δημήτρης, είναι οι φωτογραφίες που βλέπετε, 1979. οι φωτογραφίες που βλέπετε στο διαδίκτυο, πώς ήταν οι γυναίκες στην Τεχεράνη. Το έχεις δει να κυκλοφορεί αυτό, έτσι. Και Βεβαίως, πώς βεβαίως. ήταν μετά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Μετά, βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, ο Χωμεϊνί, επειδή τώρα αυτό είναι ένα αντικείμενο της ιστορικής περιοδολόγησης, ο Χωμεϊνί τότε μίλησε για σύνταγμα. Μίλησε για ένα Συμφωνώ, πάνδρομα της συμφωνώ Ισλαμικής, απόλυτα. της Ισλαμικής, Πρόσεξε με, συμφωνώ απόλυτα. Με το Σύνταγμα και στην αρχή έγινε ναι. αυτό και μπορεί να πέρασε μια πολύ μαύρη περίοδο του Ιράν, αλλά αυτή τη στιγμή, εάν δείτε τα ποσοστά των γυναικών που συμμετέχουν στην οικονομία του Ιράν, σε πανεπιστήμια, που σπουδάζουν, που είναι καθηγήτριες, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών, οι οποίες στη Σαουδική Αραβία μόλις πέρσι πήραν την άδεια να οδηγούν,
Έτσι. Δεν πάβει βέβαια το καθεστώς, το κληρικαλιστικό καθεστώς, γιατί αυτό είναι το σχετικό, Εντάξει, έχουμε δει Ισλάμ, και αυτό πέρσι είναι. γεγονότα, έτσι, γεγονότα Ακριβώς. ορόσημα. Το χτυπήμα το... Ναι, βεβαίως. Δεν είπα ότι Τα οποία είναι μια κίνηση του πολιτικού και με Ισλάμ. γυναίκες, και Δεν με είπα ότι είναι γυναίκες οι αυτό. οποίες έγιναν και σύμβολα. Σύμβολα τις γυναικές άντρες. Αλλά θέλω να πω τελειώντας ότι αυτό που απεργάζονται οι δυτικοί, γιατί γνωρίζουν ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα του εμπλέξει, θα μιλάμε για ένα παγκόσμιο πόλεμο. Και θα μου πει γιατί κάψαμε να μιλήσουμε για ένα παγκόσμιο πόλεμο, γιατί το Ιράν δεν είναι εύκολο να Έτσι. καταβληθεί. Για τον απλούστατο λόγο. Λοιπόν, οπότε έχω την αίσθηση ότι δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η αναφορά του Νετανιάχου, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεργασίες στο εσωτερικό του Ιράν, αν μπορέσουν, και αυτό θα προσπαθήσουν, να ρίξουν το καθεστώς και να βάλουν πάλι ένα πολιτικό, έστω Ισλάμ ή έστω κάτι σαν αυτό που είχε ο Ναι. Σάχης τότε. Λοιπόν, ήταν οι συμφοιτητές, νομίζω πάλι νεράκι η εκπομπή μας κύλησε. Ελπίζω να είναι το ίδιο και για τους φίλους ακροατές. Αφήστε μας τα σχόλιά σας, είτε στα social του σταθμού, είτε φυσικά στο YouTube που με εικόνα και ήχο μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως κάθε Πέμπτη στις 9, παρέα εδώ στο στούντιο στο Radio Liberia 1 και βέβαια σε σύνδεση με τον Δημήτρη Κουλιώνη. Δημήτρη, εύχομαι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε να έχουμε κάποιες θετικότερες εξελίξεις. Ας το Και, ελπίσουμε. και να μπορούμε μετά να συζητήσουμε και για τις αμερικανικές εκλογές που φτάνουν και νομίζω ότι θα πάρουν αρκετό χρόνο από την εκπομπή μας που θα έρθει. Να πούμε καλό βράδυ στους φίλους που ήταν μαζί μας μέχρι και σήμερα και στις φίλες μας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, Καλό Δημήτρη. βράδυ. Στο επανακούιν, στο επανειδήν και όλα μαζί. Γεια χαρά.